Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε και να δούμε αυτό το θέμα που σας έχω ήδη προαναγγείλει. Το θέμα βεβαίως του συλλόγου που δημιουργήθηκε, Συλλόγου Γονέων Υποστήριξης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αυτισμό στο Ηράκλειο. Ήρυδα, αν δεν κάνω λάθος, είναι το όνομά του. Θα μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες από τον πρόεδρο του συλλόγου, τον κύριο Γιώργο Σπαγουλάκη. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην Κρήτη σήμερα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και σιδεροκέφαλη να πω, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ φρέσκος ο σύλλογος, σωστά? Ναι, ναι, είμαστε πολύ φρέσκοι. Ευχαριστούμε πολύ. Και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αυτός ο σύλλογος τώρα έρχεται ουσιαστικά να καλύψει ποιο κενό, ποια είναι η ανάγκη, γιατί δημιουργήσατε αυτό το σύλλογο? Να σας πω. Ο Σύλλογος Ήρυδα προέκυψε από μια ομάδα γονέων που έχουμε στις οικογένειές μας παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Mm-hmm. Αποφασίσαμε λοιπόν να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να διαχειριστούμε τα σοβαρά προβλήματα με τα οποία είμαστε αντιμέτωποι. Αυτός είναι δηλαδή και ο στόχος του Συλλόγου, να ενώσει τους ανθρώπους, να ενώσει τις δυνάμεις και να προσπαθήσει να αλλάξει την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Όλες οι οικογένειες που έχουν στο περιβάλλον τους άτομα με αυτισμό αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη διάγνωση δηλαδή, που μπορεί αυτό να είναι στο πρώτο-δεύτερο έτος της ηλικίας ενός παιδιού, mm-hmm. μέχρι και την ενήλικη ζωή του. Αντιμετωπίζει ανυπέρβλητα προβλήματα και όλη η οικογένεια, όχι μόνο το αυτιστικό άτομο, όλη η οικογένεια και γενικότερα όλο το πλαίσιο της οικογένειας. Οπότε εμείς ερχόμαστε εδώ να γίνουμε η φωνή, αν θέλετε, των αυτιστικών ανθρώπων, που σήμερα είναι αντιμέτωποι με μια μεγάλη αδικία κατά τη γνώμη μας, και έχουμε τον ιερό σκοπό να σταθούμε στο πλευρό τους και να τους υποστηρίξουμε σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Βέβαια, είναι φοβερός, βέβαιος. Η συζήτηση που γίνεται πάντα γύρω από τους ανθρώπους που είναι στο φάσμα δεν γίνεται ποτέ για τους ανθρώπους που υποστηρίζουν τους ανθρώπους που είναι στο φάσμα. Θέλω να πω ότι αν δεν είναι οι φροντιστές, γονείς, κηδεμόνες, αν δεν έχουν έναν αναπνευστήρα, δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα, έτσι δεν είναι? Και ποτέ δεν συζητάμε για αυτό το πράγμα. Ποτέ όμως. Όπως αντιστοίχως δεν συζητάμε ποτέ για το γεγονός ότι τα παιδιά αυτιστικοί αύριο μεθαύριο γίνονται ενήλικες αυτιστικοί. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Οι οικογένειες ταλαιπωρούνται απίστευτα. Δεν ταλαιπωρούνται από τα παιδιά, ταλαιπωρούνται από το σύστημα. Δηλαδή το σύστημα δυστυχώς, αντί να ρίχνει τα εμπόδια, δημιουργεί περισσότερα. Δηλαδή υπάρχει ένα πώς να σας το πω, έτσι, μια κατάσταση στην οποία μπαίνει μια οικογένεια που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δύσκολη για όλη την οικογένεια. Είναι πολύ δύσκολη να επιβιώσει και να βγει. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές και ακραίες καταστάσεις, οι οικογένειες να διαλύονται. Και εμείς, σας το ξαναλέω, έχουμε έτσι τον ιερό σκοπό να σταθούμε δίπλα mm-hmm. σε αυτούς τους ανθρώπους και σε αυτές τις οικογένειες. Είναι μια συλλογική προσπάθεια. Δεν γίνεται τίποτα, δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα μόνοι μας. Καταρχήν, για να μάθει η κοινωνία τις τεράστιες, αν όχι ανυπέρβλητες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αυτιστικοί, από την ώρα που θα πρέπει να πάρουν το χαρτί της διάγνωσης μέχρι και την ελληνική ζωή τους. Δηλαδή υπάρχει σε αυτό το μονοπάτι, υπάρχουν μόνο δυσκολίες. Θέλω να πω ότι όσο μιλάμε αυτή τη στιγμή, οι τηλεθεατές μας με τη βοήθεια των συναδέρφων βλέπουν την σελίδα σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook. Τη σελίδα του Συλλόγου της Ήρυδας, όπου εκεί μπορούν βεβαίως να γίνουν μέλη αφενός και αφετέρου να μαθαίνουν όλα όσα τρέχεται αυτή τη στιγμή, όλα όσα προετοιμάζεται, σωστά? Μέσα από αυτήν είδαμε ότι υπάρχει και ένα κάλεσμα γνωριμίας ουσιαστικά για το Σάββατο, ισχύει αυτό? Ναι, ναι, ναι. Είναι η πρώτη ουσιαστικά ανοιχτή συνάντηση που θα κάνουμε. Θα γίνει το Σάββατο στις 15 του μήνα στο ξενοδοχείο Galaxy στις 11 η ώρα το πρωί. Mm-hmm. Σας ξαναλέω, ο στόχος μας είναι στη σύμπραξη όλων των οικογενειών που έχουν αυτιστικά άτομα και μαζί όλοι πιστεύουμε να καταφέρουμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Και θα θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε έτσι ανταπόκριση σε αυτή τη συνάντηση,
να έρθουν όσο περισσότεροι μπορούν, ώστε να γίνει μια ανοιχτή συζήτηση για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες. Έτσι, και να κάνουμε το πρώτο βήμα σε αυτή την αλλαγή που θέλουμε να πετύχουμε. Ουσιαστικά, κύριε Πρόεδρε, από τη στιγμή που ένας γονιός παίρνει την διάγνωση, έχει μπροστά του ένα μαραθώνιο να τρέξει και ουσιαστικά δεν έχει βοήθεια από τους δημόσιους φορείς, έτσι δεν είναι, για να... Δεν υπάρχει κάποιος στη διαδρομή για να του δώσει το νερό, ας πούμε. Όλα τρέχουν από εσάς. Δυστυχώς, βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ κακή συγκυρία. Πείτε μας γι' αυτό. Η κατάρρευση του συστήματος υγεία μας επηρεάζει πάρα πολύ. Αυτό που είπατε, για να πάρει την πρώτη διάγνωση θα χρειαστεί να κλείσει ένα ραντεβού στο ιατροπαιδαγωγικό. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή η στελέχωση στο ιατροπαιδαγωγικό έχει καταρρεύσει. Στην ουσία υπάρχει μόνο μία παιδοψυχίατρος. Τα ραντεβού είναι πάρα πολύ μακριά. Βρισκόμαστε σε αυτή τη πολύ κακή συγκυρία και η παιδοψυχιατρική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να είναι υποκατάρρευση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό καθυστερεί πάρα πολύ την πρώτη διάγνωση, που όλοι οι ειδικοί λένε ότι όσο πιο νωρίς έρθει η παρέμβαση σε αυτά τα παιδιά, τόσο πιο εύκολο γίνεται και πιο καλά αποτελέσματα έχουν. Οπότε εμάς σε επίπεδο τώρα περιφέρειας εδώ αυτό δεν συμβαίνει. Έχουμε να ανέβουμε πραγματικά, όπως είπατε, να τρέξουμε ένα μαραθώνιο. Και ξέρετε, γι' αυτό αναγκαστήκαμε, το λέω αναγκαστήκαμε γιατί θα θέλαμε να έχουμε ένα σύλλογο για να κάνουμε άλλα πράγματα. Είμαστε όμως αναγκασμένοι και έχουμε την υποχρέωση να τρέξουμε, να ζητήσουμε τα αυτονόητα σε πρώτη φάση, τα οποία δεν τα έχουμε. Είναι φοβερό. Γι' αυτό τους χρειαζόμαστε όλους τους περισσότερους γονείς δίπλα μας, για να μπορέσουμε να καταφέρουμε, να αλλάξουμε την κατάσταση. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Φοβερό. Και στο μεταξύ, σε επίπεδο Ηρακλείου, έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές για φοβερές παρεμβάσεις. Υποτίθεται ότι θα φτιάχνονταν εδώ ένα κέντρο για τον αυτισμό, σωστά. Ναι, πολύ σωστά. Πολλές τυμπανοκρουσίες είχαμε και κορδέλες, μη σας πω, παρά λίγο να κόψουμε, αλλά τελικά... Ναι. Είμαστε ακριβώς εκεί που ήμασταν και πολύ χειρότερα ενδεχομένως. Ναι, πολύ σωστά. Είμαστε πολύ χειρότερα. Είμαστε πολύ χειρότερα και θέλουμε να σταματήσουμε αυτή την κατρακύλα. Το ξέρουμε ότι ίσως χρειαστεί να γίνουμε δυσάρεστοι, αλλά πραγματικά υπάρχει μια κατάφορη αδικία στα θέματα αυτισμού. Είναι μια νόσος η οποία συνέχεια αυξάνεται. Τα ποσοστά είναι αυξητικά και ιδιαίτερα και στην Κρήτη είναι αυξητικά τα ποσοστά. Οπότε η ανάγκη είναι τεράστια. Και αν δεν κάνουμε κάτι τώρα, αργότερα ίσως είναι πολύ αργά. Λοιπόν, πότε είπαμε ότι είναι η συνάντηση γνωριμίας και ποιους αφορά? Αφορά μόνο τους ανθρώπους που είναι γονείς και δαιμόνες φροντιστές ατόμων στον αυτισμό? Ακριβώς. Αφορά μόνο τους γονείς. Είναι η πρώτη μας ανοιχτή συνάντηση. Είναι το Σάββατο στις 15 του μήνα, το ερχόμενο Σάββατο δηλαδή, 11 η ώρα στο ξενοδοχείο Galaxy. Και όσο περισσότεροι βρεθούμε, τόσο περισσότερη δύναμη θα έχουμε. Και τόσο ακριβώς. Ναι. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο οικονόμου Γιάννη και το ξενοδοχείο Galaxy για τη φιλοξενία. Αμέσως μόλις απευθυνθήκαμε, απλόχερα έτσι μας παραχωρεί την αίθουσα για να κάνουμε την πρώτη μας συγκέντρωση και οφείλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Χρειαζόμαστε και εσάς δίπλα μας, και τα λέω εσάς ενώ καταλαβαίνω, όλα τα μέσα. Σας χρειαζόμαστε γιατί πραγματικά ο αγώνας μας είναι δύσκολος. Και θέλουμε και τη στήριξή σας. Τώρα, Πρόεδρε, μιας και είπατε για τον αγώνα σας που είναι δύσκολος, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μάλλον καταχρώμε λίγο το χρόνο σας, αλλά ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο που εγώ το λέω πολύ συχνά αυτό, είναι για το πώς μπορούν τα παιδιά που είναι στο φάσμα αύριο να είναι αυτόνομα, τουλάχιστον τα λειτουργικά παιδιά, και αποκαταστημένα επαγγελματικά. Έχουμε δει το τελευταίο διάστημα να γίνεται μια προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν εξελίξεις ή είμαστε πάλι στη θεωρία? Όχι, είμαστε στη θεωρία. Τουλάχιστον σε επίπεδο περιφέρειας Ηρακλείου, δηλαδή στο νομό Ηρακλείου, είμαστε μόνο στη θεωρία. Στην υπόλοιπη Ελλάδα γίνονται κάποιες κινήσεις.
Αυτό το θέμα είναι τεράστιο. Δηλαδή, θα ήθελα πολύ. Όλη η διαδρομή των παιδιών αυτών χρειάζεται πάρα πολλές εκπομπές για να έτσι, την αναλύσουμε. Αλλά αυτό το θέμα με την επαγγελματική αποκατάσταση είναι κάτι το οποίο πραγματικά όλους εμάς τους γονείς είναι το μόνιμο άγχος μας, το ότι τι θα γίνει μετά το σχολείο. Εντάξει, τι θα γίνει όταν θα φύγουμε εμείς από τη ζωή, γιατί είμαστε αναγκασμένοι να το σκεφτούμε, να το μελετήσουμε και να το προγραμματίσουμε. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Τα παιδιά μόλις τελειώσουν το σχολείο δεν έχουν κάτι να κάνουν. Και ποιο σχολείο τώρα, Να ρίξουμε και μια ματιά στις εγκαταστάσεις. Αυτό τώρα. Αυτό κι αν είναι. Αυτό κι αν είναι. Θέλουμε πάρα πολλές εκπομπές. Πολύ ευχαρίστως να ανοίξουμε τέτοιες συζητήσεις. Αλλά θα χρειαστούμε πολύ χρόνο. Και σας λέω τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι τεράστια. Κύριε Παγκουλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη κουβέντα που κάναμε. Εννοείται ότι τα μικρόφωνα της Crete TV είναι πάντα ανοιχτά και διαθέσιμα για να στηρίξουμε το σκοπό σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Να είστε καλά.